Κύριε Μαργώνη, κατά τη διάρκεια του Οικονομικού Φόρουμ των Δελφών και στο πάνελ στο οποίο συμμετείχατε πριν από λίγο, συζητήσατε πολλά για την ελληνική βιομηχανία, την ανταγωνιστικότητά τη και τι προοπτικέ τη. Θα ήθελα να σα ρωτήσω λοιπόν, σε συνέχεια και των όσων υπόθηκαν, πόσο εφικτό είναι να μιλάμε για μια ανταγωνιστική βιομηχανία, ειδικά σε μια εποχή όπου αυτό που έχουμε στο μυαλό μα ή αυτό που λέμε, θεωρούμε βαριά βιομηχανία στην Ελλάδα είναι ο τουρισμό. Ναι. Ε, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Στο πάνελ συζητήσαμε όσο Μπορούσαμε πιο ανοιχτά το τι μπορούμε να κάνουμε έτσι ώστε η ελληνική βιομηχανία να πάει μπροστά. Τώρα, στην ερώτησή σα, ο τουρισμό δεν είναι ανταγωνιστικό με τη βιομηχανία. Το αντίθετο, είναι συμπληρωματικό για μια οικονομία καλύτερη στο... και την Ελλάδα να μπορεί να προοδεύει οικονομικά σε μια δύσκολη συγκυρία. Ποια είναι η δύσκολη συγκυρία, Τα τελευταία χρόνια ζούμε ραγδαίε τεχνολογικέ γεωπολιτικές γεωπολιτικέ αλλαγέ, καθώ επίση και κρίσει οι οποίε έχουν επηρεάσει το τι συμβαίνει και στη χώρα και, στο, και στο υπόλοιπο, στον υπόλοιπο κόσμο και ζούμε σε μια εποχή η οποία είναι, θα τη χαρακτηρίζει η εποχή της έλλειψης προϊόντων, scarcity που λένε στο εξωτερικό. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό για κάθε χώρα να μπορεί να έχει εγχώρια παραγωγή η οποία βοηθάει τις θέσεις εργασίας, βοηθάει την ανάπτυξη της χώρας, βοηθάει τη διαφήμιση της χώρας αυτής στο εξωτερικό και επίσης ενισχύει τη γεωπολιτική, τη γεωπολιτική ισχύ. Και αυτό γίνεται ακόμα πιο σημαντικό, διότι και το επόμενο διάστημα θα έχουμε αρκετέ δυσκολίε όσον αφορά το εξωτερικό περιβάλλον. Τι μπορούμε να κάνουμε εκεί, Πιστεύω ότι χρειάζεται ένα ισορροπημένο μοντέλο ανάπτυξη για την Ελλάδα. Η βιομηχανία πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη έμφαση, Ταυτόχρονη έμφαση και στου υπόλοιπου τομεί ε, τη οικονομία, όπω τον τουρισμό που αναφέρατε, διότι δεν είναι, ξαναλέω, ανταγωνιστικά. Και από την άλλη πλευρά χρειάζονται επενδύσει επενδύσεις όσον αφορά τη βιομηχανική παραγωγή και τη τεχνολογία και την καινοτομία, επενδύσει όσον αφορά το ανθρώπινο δυναμικό και την εκπαίδευση, έμφαση στην εξωστρέφεια με κλαδικέ μελέτε για το τι ανάγκε υπάρχουν στον υπόλοιπο κόσμο για να μπορούμε να τι καλύψουμε με παραγωγή από Ελλάδα, καθώ επίση και έμφαση και βοήθεια και υποστήριξη σε νέε βιομηχανίε, καθώ επίση και σε βιομηχανίε οι οποίε. Πιθανά θα θέλανε να συγχωνευτούν για να κάνουν ένα μεγαλύτερο φορέα, για να έχουν μεγαλύτερη εξαγωγική ε, δύναμη. Ε, η, η εταιρεία που εκπροσωπώ, η Βαβαστράτο, είναι ένα καλό παράδειγμα όσον αφορά όλα αυτά που συζητάμε, διότι επί πολλά χρόνια, με ένα μακρό πλάνο, ε, επενδύει στην Ελλάδα, ε, ενισχύει συνεχώ τη, την παραγωγή τη. Τελευταία, ε, ανακοινώσαμε επενδύσει, οι οποίε αλλάζουν το, παρα, το, 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 το παραγωγικό μου μοντέλο με καινοτόμο προϊόντα. Ε, ενισχύουμε τις θέσεις εργασίας και νομίζω ότι είναι, υπάρχει η συνταγή για το πώς η Ελλάδα θα μπορέσει να αναπτύξει τη βιομηχανία με παραδείγματα σαν τις αλλά και άλλες πολλές εταιρείες οι οποίες κάνουν πάρα πολύ καλή δουλειά και είναι πολύ δυναμικές και σε εξωτερικό περιβάλλον. Θα ήθελα τώρα να ανοίξουμε και λίγο την κουβέντα. Μιλήσαμε και καταλαβαίνω και τη λογική για την Ελλάδα. Όμω το ζήτημα τη βιομηχανία, τη ανταγωνιστικότητα είναι και πανευρωπαϊκό. Ειδικό όταν έχουμε απέναντί μα μια Αμερική που ενισχύει πάρα πολύ με διάφορου τρόπου την εγχώρια βιομηχανία τη και αντίστοιχα οι χώρε τη Ασία φαίνεται ότι παίρνουν κεφάλαιο, με επιτρέπετε, έκφραση στον ανταγωνισμό. Πώ μπορεί η Ευρώπη να εξασφαλίσει βιωσιμότητα και αυτάρκεια στη βιομηχανία και το τέλο τη ημέρα το έχουμε χάσει το παιχνίδι ακόμα παίζεται σε σχέση με τι ΗΠΑ αλλά και τι χώρε Ασία. Κύριε Πεφάνη, η ερώτηση είναι πολύ σημαντική. Και η αλήθεια είναι ότι ασχολούμαστε πολύ με τα ευρωπαϊκά θέματα, γιατί η μαμά εταιρεία η Φιλιμόνη έχουμε 11 εργοστάσει συνολικά στην Ευρώπη και πολύ σημαντικό ε, κομμάτι εξαγωγών σε τρίτε χώρε εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, είμαστε σε ένα σημείο καμπή, σαν Ευρώπη, και αυτό είναι, είναι, κάτι το οποίο πρέπει να, να αρχίσουμε να το συζητάμε σοβαρά. Δεν, έχουμε, ε, χα, χάσει, δεν, μπορούμε να χάσουμε άλλο χρόνο όσον αφορά αυτό το κομμάτι, γιατί τώρα έχουμε και τι ευρωεκλογέ μπροστά μα. Ε, όπως, όπως τα είπατε, υπάρχει ουσιαστικά η Ευρώπη είναι ανάμεσα από δύο τεκτονικές πλάκες. Ευρώπη ε, είναι στη μέση και Κίνα και Αμερική, οι οποίοι ανταγωνίζονται τα τελευταία χρόνια και στο κομμάτι της επένδυσης και στο κομμάτι της τεχνολογίας. Χαρακτηριστικά οι δύο αυτές οι χώρες έχουν, ε, ένα παράδειγμα, γύρω στο 80% της επένδυσης σε τεχνητή νοημοσύνη. Άρα καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι αυτό ε, το πλεονέκτημα, το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που θα έχουν το επόμενο διάστημα. Και η Ευρώπη πρέπει να θυμηθεί στι ε, παλιέ εποχέ που η βιομηχανία τη ήταν παντοδύναμη και ουσιαστικά ήταν υπεύθυνη, είναι υπεύθυνη για την ευημερία που ζούμε τα τελευταία πολλά χρόνια. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι πρέπει τώρα να το δούμε πολύ σοβαρά σαν Ευρωπαϊκή Ένωση και γυρνώντα πάλι στι ευρωεκλογέ οι οποίε έρχονται, πρέπει να υπάρχει ένα διάλογο στα σοβαρά θέματα που απασχολούν την Ευρώπη, όπω είναι η, η επαναβιομηχάνηση, και άλλα θέματα, ασφάλεια, τεχνητή νοημοσύνη. Αυτά είναι τα σοβαρά θέματα που ασχολούν τον κόσμο, την καθημερινότητα, αλλά και το μέλλον του κόσμου αυτού. Και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε κουβέντα, διάλογο, επικοδομητικό για το τι θέλουμε για το μέλλον. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πολύ.